Καιρό δεν γίνεται. Πάμε στον Τρόδο, εκεί όπου φαντάζομαι το θερμόμετρο, κύριε Παναγίδη, είναι λίγο πάνω από το 0 ή εξακολουθεί να είναι κάτω. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους μείον 4. Μείον 4 βαθμοί και φαντάζομαι χθες το βράδυ έπεσε όσο ποτέ άλλοτε το θερμόμετρο. Πολύ σωστά. Από τις πληροφορίες που είχαμε το πρωί από άτομα τα οποία βρισκόντουσαν στην περιοχή, είχε πάει γύρω στους μείον 12 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μείον 12 βαθμοί. Τώρα, ο κόσμος, με το οδικό δίκτυο, τι γίνεται? Υπάρχει παγετός, είναι κλειστοί δρόμοι, τι μπορούμε να πούμε στους πολίτες? Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί στο παρόν στάδιο, γιατί αντιλαμβάνεστε και οι συνθήκες μεταβάλλονται ανά πάσα στιγμή. Είναι ανοιχτοί μόνο και οχήματα. Ενώ βλέπουμε και τις εικόνες που μας στείλατε πριν από λίγο, ναι. Πολύ σωστά. Εκεί κινήσει και στους 4 τροχούς. Ο παγετός υπάρχει τόσο εδώ στην περιοχή του Τρόδος αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Από τις πληροφορίες επίσης που έχουμε πάρει από το πρωί, από χαμηλές κοινότητες, ο παγετός υπάρχει σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Θυμάστε ξανά Μάρτι να δίνει τέτοια χιονόπτωση και θερμοκρασίες όσο είστε εκεί, κύριε Παναγίδη? Έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει τέτοια χιονόπτωση, ιδιαίτερα το Μάρτι. Συνήθως Φεβρουάριο τελειώνει συνήθως η χιονόπτωση εδώ, αλλά φέτος ήταν πάρα πολύ. Μάλιστα. Σε λίγο θα δούμε και τις υπόλοιπες κοινότητες, γιατί χιόνισε παντού εκεί, σε όλοι εδώ είναι κυπερούντα αυτοί στα άσπρα. Τώρα είχαν εγκλωβιστεί και αρκετοί οδηγοί, έχουν απεγκλωβιστεί, τα αυτοκίνητα όλα αυτά έχουν σιγά σιγά πάρει το δρόμο για την επιστροφή ή παραμένουν ακόμη εκεί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται? Κάποια από τα αυτοκίνητα παραμένουν εδώ στην περιοχή λόγω του ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν εκεί που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω του παγετού και της χιονόπτωσης της χθεσινής. Όμως οι επιβαίνοντες σε αυτά έχουν μεταφερθεί άλλοι εδώ σε ξενοδοχεία της περιοχής όπου έχουν διανυκτερεύσει και άλλοι έχουν φύγει με άλλον τρόπο από εδώ στην περιοχή με ασφαλεία. Μιλάμε για 10-15 αυτοκίνητα ή περισσότερα? Ήταν περίπου γύρω στα 15 αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή του Τρόδος υπάρχουν περίπου 4 αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται ακινητοποιημένα. Όμως, όπως έχω πει, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να μετακινηθούν, καθώς δεν μπορεί να προσεγγιστεί εδώ από μια πλατφόρμα παραδείγματος χάρη που μπορεί να τα μετακινήσει. Και έτσι αναμένουμε να καθαρίσουν πρώτα οι δρόμοι και μετά στη συνέχεια θα βοηθήσουμε όμως αυτά φύγουν από την περιοχή.